Φως, έστω και αμυδρό στο τούνελ της ακρίβειας, τα καύσιμα αφήνουν να φανεί οι τιμές που διαμορφώνονται στα πρατήρια της χώρας, με τη διεθνή τάση αποκλιμάκωσης να κάνει αισθητή την εμφάνισή της, δίνοντας μία μικρή ανάσα στους καταναλωτές που μήνες τώρα παρακολουθούσαν μουδιασμένοι ένα ξέφρενο ράλι ανόδου. Στις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μία σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Αυτό συνεπάγεται ότι και οι τιμές των πρατηρίων αρχίζουν να έχουν σταδιακή μείωση. Η τάση αποσυμπίεση στις τιμές των καυσίμων κίνησης μετά τα ιστορικά ρεκόρ ανατιμήσεων αποτυπώνεται και μέσα από το σημερινό δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με την έστω ελάχιστη τιμή πώλησης της αμόλυβδης στις 31 από τις 54 περιφερειακές ενότητες της χώρας να σπάει το φράγμα των 2 ευρώ, έστω και οριακά στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Παράγοντες της αγοράς μάλιστα εξηγούν πως πρόκειται για μια τάση που εκτιμάται πως θα έχει και συνέχεια. Η εβδομάδα που διανύουμε θα είναι πτωτική. Αύριο περιμένουμε καινούργια μείωση στις διεθνείς τιμές, οπότε σύντομα θα δούμε την βενζίνη αμόλυβδη στο νομό Χανίων κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Βέβαια δεν είναι αυτό που θέλουμε και εμείς και οι καταναλωτές. Ο σκοπός είναι να γυρίσουμε στις παλαιότερες τιμές, γύρω στο 1,60-1,62 που ήταν παλαιότερα η τιμή της βενζίνης. Και το πετρέλαιο σε χαμηλότερα επίπεδα που ήταν γύρω στο 1,40. Στα πρατήρια της Κρήτης ωστόσο, τουλάχιστον με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα από τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι τιμές, παρότι με εμφανή τάση μείωσης, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να πέσουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, έστω και στην ελάχιστη τιμή τους. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, νωρίς το πρωί η ελάχιστη τιμή της αμόλυβδης σε επίπεδο Κρήτης ήταν στο Ηράκλειο στα 2,04 ευρώ. Η μέγιστη και πάλι στο Ηράκλειο με 2,460 το λίτρο, ενώ περίπου της τάξεως του 2,1 ήταν η μέση τιμή και στις 4 συνολικά περιφερειακές ενότητες του νησιού. Είναι μια πάρα πολύ καλή ανάσα για τον καταναλωτή, για τον κάθε οδηγό, όπως επίσης και για τους επαγγελματίες οδηγούς, διότι τα ταξί, τα λεωφορεία, τα φορτηγά, γενικά οι μεταφορείς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, από εκεί που ήταν 2,20-2,30, τώρα βλέπουμε ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου 1,87 και υπολογίζουμε ότι θα κατέβει κάτω από 1,80. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από αύριο δεν αποκλείεται να υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση, καθώς στις διεθνείς αγορές το αργό πετρέλαιο βρίσκεται στα 88 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στα επίπεδα που ήταν τον περασμένο Μάρτιο, ενώ το Brent βρίσκεται κάτω από τα 95 δολάρια. Ζητούμενο φυσικά είναι αυτή η διεθνή στάση να αποτυπωθεί ταχύτατα και εμφανώς και στην τσέπη των καταναλωτών, που εδώ και μήνες έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά, με τους οδηγούς σε απόγνωση να κάνουν περικοπές και οικονομία ακόμη και στις μετακινήσεις τους. Στο μεταξύ, ανοιχτή για όλους, ανεξαρτήτως λίγοντος του αφημί, είναι από την περασμένη Τετάρτη η εφαρμογή επιδότησης καυσίμων Fuel Pass 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά χιλιάδες κάθε ώρα που περνά και η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα χρήματά τους συνήθως εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς παραλαβής και επεξεργασίας της αίτησής τους.